Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελεγιορίδου, καλή σας ημέρα. Είδατε ότι ανταποκρίνομαι στις προσκλήσεις. Καλημέρα σας. Στις δικές μας δεν έχουμε παράπονα. Είστε εδώ. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, καλά εσείς. Θα μιλήσουμε για αυτά καθ' αυτά, αλλά και ένα πρώτο σχόλιο για όλα όσα συνέβησαν στην Καστοριά. Υπάρχει η Καστοριά, βρέθηκε στο επίκεντρο όχι για το φυσικό αέριο που εκείνη την ημέρα θα είχαμε την τελετή των εγγενείων έναρξης, αλλά για τις αποδοκιμασίες από μια μερίδα πολιτών που βρέθηκε εκεί. Και πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν συμφωνείτε με αυτές τις μορφές διαμαρτυρίας, θύμα των οποίων υπήρξατε και εσείς στο παρελθόν για το περίφημο Μακεδονικό. Και αν θυμάστε και το 2016, δύο μήνες μετά την εκλογή μου, μπράβο, ναι, υπήρχε και η διαμαρτυρία των αγροτών στο αεροδρόμιο. Των αγροτών στο αεροδρόμιο, όταν είχατε κατεβεί με μια πολύ πολύ έντονη παρουσία και αγριεμένους αγρότες εκείνη τη στιγμή. Και ήσασταν και νομίζω και με έναν ακόμη βουλευτή. Ναι, βουλευτή Κοζάνης. Και είχαμε μια συζήτηση επί της ουσίας. Κοιτάξτε, οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αισθάνονται ότι πρέπει να πούν αυτά τις αγωνίες τους στα πολιτικά πρόσωπα και ιδιαίτερα τώρα. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορούν να το κάνουν αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό είναι που συζητιέται, ας πούμε, σήμερα. Αυτό, κοίταξε, οι διαμαρτυρίες υπάρχουν πάντα. Ήδη είπατε δύο περιπτώσεις προς το δικό μου πρόσωπο. Ιδιαίτερα σήμερα που η ακρίβεια πλήττει γενικά τα ελληνικά νοικοκυριά και την μέση οικογένεια, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, θα πρέπει η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να εξοραίζει τα πράγματα και να παρουσιάζει ότι όλα τα κάνει καλά, ενώ στην πραγματικότητα ο κόσμος υποφέρει και η κοινωνία οδηγείται σε μαρασμό. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε πριν από λίγες μόλις μέρες στην τηλεόραση ότι όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ τρέχουν για να βγουν σέλφι μαζί του. Διαπιστώσαμε ότι και αυτό είναι στα επικοινωνιακά πλαίσια, γιατί ακόμη και εδώ στην Καστοριά, όπου έχει και το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, εκλογικό σε όλη τη χώρα, βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν βιώνει αυτή την πλασματική εικόνα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Είναι δικαίωμα λοιπόν των πολιτών να διαμαρτύρονται, βέβαια με κόσμιο τρόπο, χωρίς να προκαλούν επεισόδια. Με ακραίες συμπεριφορές ή λόγια, αυτό εννοείται? Χωρίς ακραίες συμπεριφορές και λόγια. Χωρίς ακραίες συμπεριφορές, ναι. Θεωρώ ότι δίκαια υπήρξαν διαμαρτυρίες. Όπως και σε όλη τη χώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Απλά δεν τις βλέπουμε στα καλοπληρωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Σας έκανε δηλαδή εντύπωση, είναι μην το περάσουμε αυτό, που αυτό που έγινε στην Καστοριά δεν προβλήθηκε στα πανελλαδικά κοιτάξτε, κανάλια? Αν αυτό γινόταν σε κάποιον βουλευτή ή υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ επί δικής μας θητείας, φαντάζεστε τι θα γινόταν. Εδώ αποσιωπούνται όλα αυτά, γιατί υπάρχουν καλοπληρωμένα, θα το ξαναπώ, μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη λίστα Πέτσα, που δεν παρουσιάζουν αυτό που βιώνει ο κόσμος, αλλά αυτό που θέλουν για να θριαμβολογούν και να επαινούν μια κυβέρνηση, πράγμα όμως που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία από τις δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χώρα μας, με το μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβειας. Έχουμε τιμολόγια στο ρεύμα 3 και 4 φορές πάνω από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα. Οι πολίτες πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και αντί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα γι' αυτό, για το οποίο εμείς μιλάμε από
την άνοιξη του 2021 και ζητάμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα και ο κύριος Γεωργιάδης τότε έλεγε ότι αυτά όλα θα τα ρυθμίσουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Και βλέπουμε μήνα με το μήνα ότι το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, ειδικά για τους αγρότες. Έχουμε τρεις φορές πάνω στα τιμολόγια του αγροτικού ρεύματος και στις ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις και στους ΤΟΕΒ. Ποσά που. Και το ατομικό του νοικοκυριό, ο καθένας να δει, βλέπει τι πραγματικά γίνεται, είναι αυτό που ζούμε, είναι κάτι άλλο. Δεν ακριβώς, μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξει. Και ιδιαίτερα για τον αγροτικό κόσμο που είπαμε ότι διαμαρτυρήθηκε, εδώ υπάρχει κίνδυνος για να μην μπορούν να είναι βιώσιμες οι αγροτικές επιχειρήσεις. Και να μην υπάρχει αξιοπρεπής διαβίωσης στους αγρότες μας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα που στο μέλλον μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα ακόμη και επιστημικής επάρκειας και ασφάλειας. Αυτά τα σκέφτεται καθόλου αυτή η κυβέρνηση? Ή αλλάζει τους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης ανάλογα με τη συγκυρία? Όταν αποδεικνύεται, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση αυτή χρησιμοποιεί πολλές φορές τους πολίτες ως απλούς ψηφοφόρους που μπορεί να τους εξαγοράσει και να τους εκμαυλήσει, όπως παραδέχθηκε δημόσια ο κύριος Δούκας και υπερθεμάτισε ο κύριος Λιβανός ως εποποιία. Για να αλλάξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και να έρθει ένας καινούριος, ο οποίος όμως έρχεται από παλιά, γιατί έχει παλιές λογικές, καθώς είδανε το φως της δημοσιότητας δηλώσεις του για το πώς πρέπει να πιέζονται οι πολίτες για να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία με πελατειακά και ρουσφετολογικά κριτήρια. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2022, του 21ου αιώνα. Μας θυμά αυτή η πολιτική συμπεριφορά που θυμίζει μαυρογιαλούρους προηγούμενων δεκαετιών. Και θα πρέπει οι πολίτες πάντα να είναι yes men και να προσκυνάνε μόνο και μόνο κολλημένοι από παλιές κομματικές επιλογές τους? Εδώ υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, δεν μπορούν να πληρώσουν το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,30 πια. Στο 1,30 πια. 1,30. Αγαθά πρώτης ανάγκης. Και δύο η βενζίνη. Και δύο η βενζίνη, κύριε Τελεγιώργη. Και δύο η βενζίνη, αλλά μας είπε ο κύριος Κυλακάκης ότι δεν θα κάνει δεκτή τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης της βενζίνης, γιατί αυτοκίνητα, λέει, έχουν οι πλούσιοι. Και δεν μπορεί, μας είπε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης, να αυξήσει τον μισθό στα 800 ευρώ, και αυτό το κατανοούν οι εργαζόμενοι. Το 2011 όμως, 13 χρόνια πριν, ο ίδιος δήλωνε ότι ποτέ δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ και εύχεται να μην χρειαστεί να ζήσει με 800 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή δεν κατανοεί το τι περνάνε οι πολίτες που ζουν με λιγότερα από 800 ευρώ. Πετρέλαιο στα ύψη, παγωμένα σπίτια και νοικοκυριά, και έρχονται με 2,5 χρόνια καθυστέρηση να μας πούν ότι θα κάνουν το έργο του φυσικού αερίου, έργο καθόλου έτοιμο από τη δική μας κυβέρνηση και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Έμενε μόνο η δημοπράτηση, το καθυστέρησαν 2 χρόνια για να το ανακοινώσουν προχθές, χωρίς καμία αλλαγή στα χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα είπανε θα είναι το δίκτυο. Η δική μας μελέτη πάμε είναι λοιπόν σε αυτήν, 138 χιλιόμετρα χαμηλής τάσης και 15 μέσης. Τώρα πάμε λίγο σε ακριβώς ίδιο πρόγραμμα, ακριβώς ίδια χρηματοδότηση, και θα μας το παρουσιάσουν και ως δικός. Ο κύριος Γεωργιάδης εκεί είπε λοιπόν, και εγώ σε ένα χαρτί μπορώ να γράψω ό,τι θέλω. Είναι το εύκολο πράγμα, το δύσκολο είναι το κάνεις. Τι είναι χαρτί, η απόφαση που αλλάξαμε, δηλαδή εδώ. Πραγματικά χάνεται κάθε έννοια. Σε ένα Excel, σε ένα Word, πώς το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά αυτό είπε. Το τάβλα του Word είναι αυτό που έκανε αυτός χθες. Αυτό που έκαναν αυτοί χθες είναι Word. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι τα έργα έτσι γίνονται, γιατί τα βρήκαν έτοιμα. Διαπραγμάτευση 2 χρόνια με τον ΤΑΠ για να κάνουμε και στην Καστοριά πύλη εισόδου. Γιατί υπήρχε μόνο Βανοστάσιο στην Ποριά και στον Περδίκα. 2 χρόνια διαπραγμάτευση κάναμε για να μην είναι ο αγωγός μόνο ο αγωγός διέλευσης, αλλά και αγωγός διανομής. Και στη συνέχεια πέρασε από το πρόγραμμα της ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΔΑ, διαδικασίες ολόκληρες. Μελέτες.
Word είναι αυτά. Word και μάλιστα με βίντεο είναι τα δικά του. Μόνο και μόνο για προβολή. Τι έγινε λοιπόν και προθέσεις. Και μας είπε κιόλας θα ήθελε να είναι η κυρία Τελιγιορίδου και λυπάμαι που δεν είναι. Και λυπάμαι που δεν είναι. Αυτό... η κυρία Τελιγιορίδου. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Πήρατε τελικά κάποια πρόσκληση, σας είπε κάποιος μέσα. Όχι, δεν πήρα καμία πρόσκληση. Και προφανώς δεν θα πήγαινα ακάλυφτη και δεν. Είναι δικό του θέμα εάν θα με καλούσαν ή όχι. Ήθεστε βέβαια την εκδήλωση καλούν. Δεν τη διοργάνωνε ο κύριος Γεωργιάδης. Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΔΕΔΑ με την περιφέρεια. Κοιτάξτε, άρα τις προσκλήσεις τις στέλνει η ΔΕΔΑ και η περιφέρεια. Οι προσκλήσεις δόθηκαν όμως από τους διοργανωτές. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να λέει ότι εγώ... θα ήθελε να είμαι, αλλά δεν ήμουν από τη στιγμή που δεν είχα πρόσκληση. Μάλιστα. Να σας θυμίσω σε αντίθεση. Μήπως όντως δεν ήξερε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν είχατε πρόσκληση. Με τον κύριο Σταθάκη, κύριε Νατσούλη, το 2018 στο Δημαρχείο, ναι. Και κλειστή η κυρία Αντωνίου, η τότε βουλευτής της αντιπολίτευσης. Αλλά και πάλι σας λέω, το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ δεν παραπονέθηκα. Άμα ήθελα να με καλέσουν και άμα ήθελα να με καλέσουν, προφανώς αν με καλούσαν. Θα μου δίνανε το λόγο και μπορεί να θεώρησαν ότι αν λοιπόν ήσασταν εκεί, κύριε Τελιγιορίδου, αν ήσασταν εκεί, τι θα λέγατε σε αυτή την εκδήλωση? Αυτά που σας λέω, κύριε Νατσούλη, ότι είναι ένα έργο που ήρθανε να το ανακοινώσουν με 2,5 χρόνια καθυστέρηση. Τώρα έπρεπε να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το δίκτυο. Τι έχει να πάμε πάλι από την αρχή? Παρ' όλα αυτά, έγινε μια αρχή που την περίμενε η Καστοριά πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύετε ότι θα είναι η σωτηρία της Καστοριάς, για να είμαστε ψύχρεμοι και ρεαλιστές απάντηση σε αυτό που βλέπουμε? Έργο. Ναι. Κύριε Νατσούλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο και εγώ είμαι χαρούμενη που επιτέλους θα ξεκινήσει. Ελπίζω να ξεκινήσει. Περίπου σε ένα μήνα θα δούμε και τα πρώτα σκαψίματα. Μακάρι, μακάρι, είναι ένα έργο που το χρειάζεται η Καστοριά. Και πρέπει υποχρεωτικά να τελειώσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, διότι από εκεί και μετά θα χαθεί χρηματοδότηση. Μα γιατί φωνάζουμε εμείς τόσο καιρό και λέμε ότι το έργο έπρεπε να αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο του 19, ώστε να μην χαθούν τα χρήματα που είχαμε εγγράψει στο πρόγραμμα στο ΠΕΠ της Περιφέρειας. Βέβαια είναι ανεκδίκητοι, δηλαδή παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Δεν γίνεται αυτό. Ας μας πούνε τι αλλαγή κάνανε στον προγραμματισμό και στις μελέτες που είχαμε εμείς. Ίδια χιλιόμετρα σε χαμηλή πίεση, ίδια χιλιόμετρα σε μέση πίεση, ίδιο κονδύλιο, δηλαδή εδώ κορυδευόμαστε. Και όλο αυτό μόνο και μόνο για να κερδίσουν πολιτικό χρόνο που θα μείνει κενός και να πούν ότι είναι δικό τους. Λέγατε λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό έργο, λογικά από όσα ακούμε. Είναι σημαντικό έργο και πρέπει. Ακόμη και στα τέλη της φετινής χρονιάς, κάποιοι θα μπορούν να έχουν έργο. Κάποιοι πρώτοι μπορούν να έχουν και στο τέλος αυτής της χρονιάς. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, ήδη έχουμε χάσει 2 χειμώνες θέρμανσης με φυσικό αέριο. Ελπίζω το έργο να τρέξει γρήγορα. Να ολοκληρωθεί γρήγορα και η πόλη να αποκτήσει φυσικό αέριο. Και όχι μόνο η πόλη και το Μανιάκι και το Άργος Οριστικό και με δυνατότητα. Και η προέκταση των περιοχών που θα θελήσουν. Βέβαια, ο κόσμος λίγο με αυτές τις τιμές που υπάρχουν και στο αέριο σήμερα τρομάζει και αναρωτιέται αν θα αξίζει τον κόπο να αλλάξει για μια ακόμη φορά τον τρόπο θέρμανσής του, να πάει σε μετατροπές και σε άλλους λέβητες, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Με διάφορες επίσης μορφές εναλλακτικές που πίστευε ότι θα είναι φθηνότερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου σε αυτό το κύμα της ακρίβειας, αλλά παρόλα αυτά είναι φθηνότερο καύσιμο από το πετρέλαιο και οι προβλέψεις λένε ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό για το φυσικό αέριο για πολύ. Μάλιστα. Αυτό είναι καλό που μας λέτε και νομίζω αφού δεν θα συνεχιστεί για το αέριο, φαντάζομαι ότι και για ό,τι εξαρτάται έτσι από το αέριο θα πέσουν οι τιμές. Εγώ δεν μπορώ να. Κανένας δεν μπορεί αλλά με αυτό ούτως το θέμα, ή άλλως και τώρα είναι πιο φθηνό. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να βλέπουμε και την πορεία του έργου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Γεωργιάδη. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή εδώ θα σήμερα. Είμαστε. Εγώ περιμένω τα έργα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα τα περιμένουμε. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με την κυρία Τελιγιορίδου. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.